διοικητικής επιστήμης και λογιστικής. Το θέμα που θα παρουσιάσω σήμερα είναι ο ρόλος των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Λοιπόν, η Ελλάδα αποτελεί χώρο πρώτης υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Η γεωγραφική της θέση, καθώς και η μεγάλη εκτογραμμή της, κάνουν τα σύνορά της εύκολα προσφελάσιμα, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να επιλέγουν χώρες όπως η Ελλάδα, με την ελπίδα καλύτερων συνθήκων ζωής και εργασίας. Το 2021 εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν περίπου 5 μετανάστες ανεχείρους κατοίκους, με πρώτον να βγαίνει το Λουξεμβούργο, το οποίο κατέρευσε το υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης, σχεδόν 40 μετανάστες ανά 1.000 άτομα. Η μετανάστευση αποτελεί ένα σύγχρονο και σύγχρονο φαινόμενο. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία των χωρών υποδοχής. Από τη μία πλευρά, οι επιπτώσεις αφορούν τον άνθρωπο, ο οποίος καλείται να εναρμοστεί σε ένα άγνωστο περιβάλλον, από την άλλη όμως επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία. Για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνεχείς ροές μεταναστών, οι εθνικές, τοπικές αρχές και κοινότητες πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν, τη διαχείριση και την ένταξη των μεταναστών που φιλοξενούν τις χώρες της κατοχής σήμερα. Η επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση φαίνεται να αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η αξία της εκπαίδευσης περιγράφεται και τονίζεται σε δύο λέξεις, όπως είναι η ένταξη και η συμπερίληψη. Πρέπει να τονιστεί ότι η τυχόν αδυναμία των μεταναστών να παρακολουθήσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μπορεί να τους οδηγήσει στην περιθωριοποίηση. Ωστόσο, εστιάζοντας στην επαγγελματική και οικονομική ένταξη των μεταναστών, παρατηρείται ότι σε όλες τις χώρες υποδοχής το πρόβλημα φαίνεται να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την απουσία των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ομαλή ένταξη των μεταναστών, όπως είναι διάκριτη και στο σχήμα, χωρίζεται σε τρεις πυλώνες: στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στην οικονομία αντίστοιχα, ώστε να μπορέσουμε αργότερα να κάνουμε λόγο για μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση. Η προοπτική από τον πρωτογενή προς τον δευτερογενή τομέα ως προς την παροχή υπηρεσιών και την έβριση εργασίας χωρίς τις απαιτούμενες ψηφιακές γνώσεις γίνεται ακόμη πιο απαιτητική. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η καθημερινή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούν κάποια από τα βασικά εφόδια για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών του επαγγελματικού στίβου. Τι συμβαίνει όμως στον κόσμο γύρω μας? Μεταξύ των λύσεων που έχουν προταθεί βρίσκεται και το πρόγραμμα Refugees, το οποίο αποτελεί μια πρωτοπορία για την Ιορδανία και παρέχει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ως προς την γεωγραφική πληροφόρηση. Στη χώρα μας, οι πρωτοβουλίες που οργανώνονται ενισχύονται κυρίως από Δήμους και έτσι έχουμε τα πρώτα κέντρα ένταξης μεταναστών στην Αθήνα. Παράλληλα, στην Ιρλανδία παρατηρήθηκε αύξηση στην επάρκεια των δεξιοτήτων στην πληροφορική μεταξύ των μεταναστών τα τελευταία χρόνια, το οποίο το συνδέω με την καθημερινή χρήση των social media, αλλά και την επιτυχή ένταξη των μεταναστών σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας αποτελεί μια πρόκληση, όπως είπαμε, η οποία έχει απασχολήσει πολλές χώρες υποδοχής. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως την έλλειψη γνώσης μεταξύ των μεταναστών σχετικά με τις πτυχές που προκύπτουν προς την έβρεση εργασίας, όπως το να γνωρίζουν πού μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας, την κατανόηση της διαδικασίας μιας απλής αίτησης, όπως και ποιες υποδομές υποστήριξη υπάρχουν. Από την πλευρά των μεταναστών συχνά αναφέρεται δυσαρέσκεια ως προς την αναγνώριση των προσόντων που οι ίδιοι έχουν, αλλά και ως προς την έλλειψη της εργασιακής εμπειρίας. Τα καταγραφικά κέντρα της Ελλάδος, το οποίο υπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην πρώτη καταγραφή τους δίνουν έμφαση στη συλλογή προσωπικών στοιχείων του κάθε ατόμου, με αποτέλεσμα
Το προφίλ που αφορά την προηγούμενη εκπαίδευση αλλά και τις υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες να μην ολοκληρώνεται. Έτσι, η χρήση ερωτηματολογίων που επιπλέον συνεδέξεων στοχεύει στη συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή δεξιοτήτων των μεταναστών και το επίπεδο ωριμότητας αυτών κατά επίπεδα όπως φαίνεται στο European Qualification Framework. Ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στις υφιστάμενες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις είναι το STAGE, το οποίο παρουσιάζει το έργο του ως ένα ταξίδι ένταξης και ενσωμάτωσης ταυτόχρονα. Ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο ενισχύεται και από τις υπηρεσίες ασύλου, είναι το πρόγραμμα ΥΛΟΣ, το οποίο απευθύνεται σε αναγνωρισμένους ενήλικες πρόσφυγες και συμβάλλει στην απόκτηση πιστοποιητικών με την κάλυψη των εξόδων για την απόκτηση αυτών των πιστοποιητικών. Οι διαφορές ανάμεσα στις υφιστάμενες και επιθυμητές ψηφιακές δεξιότητες είναι το αντικείμενο μελέτης του τρέχοντος εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αφορά τους μετανάστες. Έτσι, προτείνονται κάποιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πέρα από την δασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η πρώτη είναι η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα IMERS, το οποίο αναπτύχθηκε πιλωτικά ήδη σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί μια εύστοχη παρέμβαση που στοχεύει στους τρεις προαναφερόμενους άξονες. Ακόμη είναι το Adana Job Center, που δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού της έμφυρης της εργασίας αλλά και της εκπαίδευσης ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ελλείψεις που προκύπτουν. Τώρα, όλες αυτές οι παρεμβάσεις προσφέρουν ένα reskilling γνώσεων αλλά και απόκτηση νέων επιθυμητών δεξιοτήτων. Επιπλέον, βοηθάνε στις προκλήσεις κοινωνικής και πολιτικής ενσωμάτωσης, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν και στη βελτίωση της καθημερινότητας με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και στην αγορά εργασίας ταυτόχρονα. Η δημιουργία πλατφορμών e-learning που θα προσφέρει reskilling γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ακόμη και η συστηματική ανάλυση των προφίλ των μεταναστών αλλά και η παράλληλη μελέτη των αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και η παρακολούθηση των αναγκών της οικονομίας και τη χώρα, είναι κάποιες ενέργειες που προτείνονται. Συμπεριλαμβανομικά όμως θα λέγαμε ότι ο κύριος σκοπός είναι οι νέοι μετανάστες και πρόσφυγες να καταφέρουν να ταχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά μέσω της εκαθημαϊκής αναγνώρισης, να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο από την τοπική οικονομία και να σταθεροποιηθούν επαγγελματικά, αποφεύγοντας τους κινδύνους μιας παραδεταμένης παραμονής σε πρόχειρες λύσεις που δεν ταιριάζουν με τα προφίλ και τις δυνατότητές τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.